Να σας καλώ καταρχήν το μέτωπο για την πρωτοβουλία που πήρε να διοργανώσει αυτή τη συζήτηση, η οποία πραγματικά έρχεται να προετοιμάσει από τώρα τους όρους για την επόμενη μέρα, η οποία δεν θα λύσει, και να ευχαριστήσω επίσης για την πρόσκληση που μου αφέστηκε να μιλήσω σε αυτή την εκδήλωση. Πιστεύω πως το ιδιαίτερο της σημερινής συγκυρίας είναι το εξής. Η ριζοσπαστική και η επαναστατική αριστερά δεν είναι το μόνο κέντρο που συζητάει και παλεύει για την έξοδο από το ευρώ. Σε μια πραγματικά μοναδική συγκυρία και ανεπανάληπτη, οι προβληματισμοί και οι στόχοι της αντικαπιταλιστικής αριστεράς εφάπτονται αυτή τη στιγμή με τους αντίστοιχους προβληματισμούς οι οποίοι διατυπώνονται, επεξεργάζονται και κάθε μήνα βαθαίνουν όλο και περισσότερο, γίνονται πιο εκλεπτισμένοι, πιο ακριβείς, στα πιο προωθημένα και επιθετικά κέντρα του υπεριαλισμού. Ξεπερνάω εδώ την κατηγορία περιλόγινης ραχμής για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί νομίζω ότι απλώς δεν υφίσταται τέτοιο κέντρο το οποίο να χτίζει θέσεις εκτός Ελλάδας με εξαγωγή κεφαλαίων, έτσι ώστε σε μια περίπτωση νομισματικής αλλαγής να έρθει να υποφεληθεί της μετατροπής. Δεύτερον, γιατί ακόμα κι αν υπάρχει ένα τέτοιο κέντρο, είναι σημαντικά υποδέστερο από κάθε άποψη, και οικονομική και πολιτική, αν το συγκρίνουμε με το λόγο του ευρώ. Δηλαδή, με τμήματα του κεφαλαίου που εκμεταλλεύονται το υπάρχον καθεστώς ασυνδοσίας στην κυκλοφορία των κεφαλαίων και ελπιστούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το σαρωτικό πρόγραμμα ειδικοποιήσεων. Συνεχίζοντας τον προβληματισμό περί λόγου της δραχμής, πρέπει να πούμε ότι ακόμα κι αν υφίσταται ως δυνατότητα μια περίπτωση άγριας εκμετάλλευσης των υποτιμήσεων που θα προέλθουν από την νομισματική μετατροπή, πανεύκολα καθίστανται ανενεργές αυτές οι δυνατότητες, αν τεθούν φραγμοί στην κίνηση των κεφαλαίων και, για παράδειγμα, κάθε εισαγωγή κεφαλαίων θα πρέπει να δικαιολογήσει την τοποθέτησή της. Οπότε σχέδια εξαγοράς, κατοικιών, επιχειρηματικών μονάδων, γης κτλ. Στην πραγματικότητα να μην ολοκληρωθούν ποτέ, γιατί θα πρέπει να δικαιολογηθούν, είτε να πούνε, και σε αυτή την περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδας, όπως έκανε μέχρι και τη δεκαετία του 70, απλά να πει όχι, δεν επιτρέπονται τέτοιες τοποθετήσεις, ή να συνοδεύονται από τέτοια πρόστιμα που στην πραγματικότητα να είναι εντελώς ασύμφορες. Πρόκειται για μεθόδους διαδικασίας που χρησιμοποιούνται σήμερα από την Αργεντινή και από τη Βραζιλία σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πλημμυρίδα ρευστού που δημιουργούν τα μέτρα νομισματικής χαλάρωσης που αποφασίζει κάθε τρεις και λίγο η Αμερικάνικη και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Κατά συνέπεια, δεν είναι μέτρα τα οποία τα εφάρμοσε κάποτε η Αλβανία, όπως συνήθως λέει, είναι μια από τις κατηγορίες που πολύ συχνά διατυπώνονται. Ας κρατήσουμε μάλιστα εδώ και μια αντίφαση, μια περίεργη σκοπή. Ενώ μας κατηγορούν ότι δουλεύουμε για τον λόγο της δραχμής, έτσι ώστε να στιγματίσουν εκ των προτέρων τις σχετικές συζητήσεις και να μας εμφανίσουν ακόμη και ως πράκτορες ξένων οικονομικών συμφερόντων, την ίδια στιγμή αξιόπιστες συζητήσεις και προβληματισμοί που διεξάγονται σε πολύ υψηλά επίπεδα της αστικής τάξης αποσιωπώνται και δεν φτάνουν ποτέ στην Ελλάδα. Από αυτά ξεχωρίζω τα εξής συγκεκριμένα. Τις προτάσεις της Deutsche Bank, η οποία ποτέ δεν χαρακτηρίστηκε λόγω της ραχμής. Δεύτερον, τις προτάσεις των Γερμανών υπερνεοφιλελεύθερων επικεφαλής των Hans Werner Sinn και πιο πρόσφατα τη βραβευμένη μελέτη του Roger Wooten από την HSBC, από το Capital, το επενδυτικό του σταμείο, που προσφέρει ένα σχετικά σαφέστατο οδικό χάρτη για την έξοδο από το ευρώ, από την Ευρωζώνη, των πιο αδύνατων μελών. Τρία είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που διατυπώνονται από τα αστικά κέντρα και τα οποία καταλήγουν στη διάσταση της Ευρωζώνης. Πρώτον, είναι ο ρεαλισμός, δηλαδή ένας σεβασμός στις οδυνηρές πραγματικότητες που έχει δημιουργήσει το ενιαίο νόμισμα, μια παραδοχή με άλλα λόγια ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν πάει άλλο και έχει φτάσει στα όρια της τράψης. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διάθεση να αποτραπούν τα χειρότερα. Για παράδειγμα, μια αποχώρηση από το ευρώ και μια πάυση πληρωμών του χρέους κάτω από τη λαϊκή πίεση και τους εργατικούς αγώνες. Θα το έλεγα με τα δικά τους λόγια να μην γίνει η Ελλάδα Αργεντινή, όπως συνηθίζουν να λένε. Και εμείς φυσικά ξέρουμε ότι μπορούμε να βάλουμε τη διαχωριστική γραμμή γνωρίζοντας ότι στην Αργεντινή ήταν αστικά και όχι εργατικά συμφέροντα
που είναι ανοιχτά στην πάγκη για τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό, αυτά που στράβησαν και διαχειρίστηκαν και την αποκουραλιοποίηση της οικονομίας και την βάση των πληρωμών, χωρίς φυσικά να υποτιμούμε καθόλου τις τεράστιες τις ευεργετικές συνέπειες που είχε για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η απόφαση του Κίρτνερ τότε να αποσυνδέσει το πέσο από το δολάριο και να κάνει ακόμα και αυτή τη μελική βάση πληρωμών. Το τρίτο κοινό χαρακτηριστικό αυτών των θέσεων που διατυπώνονται από κέντρα του υπεριαλισμού για την έξοδο από το ευρώ είναι το πώς η επόμενη μέρα της εξόδου δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ για αυτά τα συμφέροντα. Μπούμεραγκ θα γύριζε, για παράδειγμα, αν η Ελλάδα καθόριζε μία ανταγωνιστική ισοτιμία για το εθνικό της νόμισμα που θα δημιουργούσε προβλήματα στη γερμανική εξαγωγική μηχανή ή αν δεν πληρωνόταν το δημόσιο χρέος με όρους κυρίαρχου κράτους και όχι κατόπιν απόφασης του Διεθνούς Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής του IIF που καθόρισε τους όρους και τις τελευταίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους οι οποίοι φυσικά ήταν όροι προς όφελος των πιστωτών και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο απέτυχε παταγωγός. Ας δούμε λοιπόν επί της ουσίας τώρα τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις αυτές που έχουν διατυπωθεί και τι σημαίνει επί της ουσίας η καθεμία. Σε αμέσως γραμμές δύο είναι προτάσεις, παρότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολύ περισσότερες, οι οποίες άλλες επικαλύπτονται μεταξύ τους και άλλες έχουν ήδη απορριφθεί από την αγοραστική τάξη. Η πρώτη είναι η πρόταση της Deutsche Bank, όπως κατατέθηκε ολοκληρωμένη σε μια λεπτομερής έκθεση με ημερομηνία 18 Μαΐου και η οποία επεξεργάστηκε τότε υπό το καθεστώς της δικιάς του της ανησυχίας για ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα στην περίπτωση δηλαδή που έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα ανέπρεπε το μνημόνιο και τότε θα έπρεπε να διαχειριστούν εκείνη την περίοδο μια έξοδο. Το αναφέρω αυτό για να πω πως έκτοτε αυτά τα σχέδια έχουν επεξεργαστεί ακόμα πιο βαθιά. Προέρχεται λοιπόν επί της ουσίας την κυκλοφορία δύο νομισμάτων στην Ελλάδα. Του G-Euro από το κρίζα του Ελλάδα-Ευρώ και του κανονικού ευρώ. Με το πρώτο ουσιαστικά θα πληρώνονταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, θα πλημμύριζε η ελληνική επαρχία. Το δεύτερο νόμισμα ουσιαστικά θα διευκόλυνε και θα εξυπηρετούσε τον εξωτερικό τομέα της οικονομίας κατά δύο τρόπους. Την αστική τάξη και τα μικρομεσαία στρώματα στις αγορές εισαγόμενων και πολυτελών ειδών και κατά δεύτερον, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, το κράτος στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Θέλω να υποθεί εδώ ότι πρόκειται για ένα κοινωνικά καταστροφικό σχέδιο, καθώς θα σήμαινε την δημιουργία ενός νομισματικού apartheid. Τη δημιουργία δηλαδή μια διαθρική κοινωνία, στο πλαίσιο τη οποία τα φτωχότερα στρώματα θα συναλλάσσονταν διαρκώς με μια δραχμή που θα υποτιμούνταν ανεξαίρετα, χωρίς να έχουν πρόσβαση ούτε καν στις γνωστές αλυσίδες των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Δεν μιλάω για τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτοκίνητο ή ακριβές ηλεκτρονικές συσκευές. Από την άλλη, το άλλο νόμισμα, το σταθερό ευρώ, θα είναι το νόμισμα των συναλλαγών μια μειοψηφία που θα έχει φυσικά ανεπόδιστη πρόσβαση σε εισαγόμενα και πολυτελή ύλη. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο της Deutsche Bank για την παράλληλη κυκλοφορία των δύο νομισμάτων, όπως κατατέθηκε τον Μάιο. Το ζητούμενο για τον γερμανικό υπεριαλισμό από το σχέδιο της διπλής κυκλοφορίας είναι ένα, να συνεχίσει να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος, να μην επιχειρήσει δηλαδή το κράτος με όλους κυρίαρχους κράτους, να μετατρέψει το εθνικό νόμισμα σε εθνικό νόμισμα τις δικές του, τις διεθνείς και δανειακές υποχρεώσεις, κάτι που θα σήμαινε τεράστιες απώλειες λόγω μιας ενδεχόμενης υποτίμησης που θα συνόδευε την νομισματική μετατροπή. Αυτά είναι η πρώτη πρόταση. Η δεύτερη πρόταση κατατέθηκε τον Αύγουστο από τον Hans Werner Sinn του γνωστού Οικονομικού Ινστιτούτου της Γερμανίας και προβλέπει την έξοδο από το ευρώ αλλά ταυτόχρονα την χορήγηση ενός καθεστώτος συνδεδεμένων μελών στις χώρες που αδυνατούν να ακολουθήσουν και αναγκάζονται να βγουν. Associated Members το αποκάλυψε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του καθεστώτος υπάρχει, αναγνωρίζεται, δίνει και η δυνατότητα μελλοντικής επιστροφής στο ευρώ, εάν και όποτε μπορέσουν οι χώρες. Άμεσα, αυτό που θα υπάρχει είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών με ένα περιθώριο το διακύμανση συν πλήρου 15% το είχε ορίσει γύρω από την κεντρική ισοτιμία του ευρώ.
το περιθώριο αυτό με την πάροδο του χρόνου θα στενεύει, έτσι ώστε κλειδώνοντας την κεντρική ισοτιμία να λήξει η περίοδος συντοκιμαστική, η περίοδος της μαθητείας για τα απίθαρχα μέλη που βγήκαν λίγο μέχρι να συμμορφωθούν από την τάξη και να επιστρέψουν κανονικά πάλι στο τμήμα. Αυτή είναι η πρόταση η οποία καταδέχθηκε τον Αύγουστο. Το ζητούμενο για τον γερμανικό επιδιαλυσμό από αυτό το σχέδιο είναι να συνεχίσει ο ίδιος να καθορίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής. Έτσι, να αποτραπούν ανταγωνιστικές υποτιμήσεις όπως αυτές που κυριαρχούσαν μέχρι την έλευση του ευρώ και δεν επέτρεπαν στο γερμανικό κεφάλαιο να κεφαλαιοποιήσει σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, να επεκτείνει δηλαδή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο τα ωφέλη που εξασφάλιζε τόσο από την τεχνολογική του ανωτερότητα, όσο και από την ευκολία του να νικάει το ταξικό αντίπαλο στο εσωτερικό της ίδιας χώρας.